Γεια σου Θοδωρέ. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Μπες μας. Εδώ στο χωράφι δουλεύει ο Θόδωρος. Εδώ πέρα. Εδώ μες στο χωράφι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Σκοτώνω τυφλοπόντικες. Μάλλον παίζει να φαίνεται τώρα. Βγάζουμε την μπροστά την κάμερα. Κάτσε. Θόδωρε, βγάζω vlog πριν καν... Δύο μπορούν να παίξουν αυτό το παιχνίδι, Δημήτρη. Δύο. Βγάζεις βίντεο τώρα? Όχι, απλά σε ψαρώνω. Δεν κράτησε πολύ, ξέρω. Ναι. Το ψάρω. Τι κάνεις? Βάλω και ζώνη γιατί είσαι λίγο... Βάλε ζώνη, εγώ... Ψεύδεσαι. Γεια σας, Δέμες. Γεια. Δεν μιλάμε δυνατά γιατί έχει ηχό. Ποιο ζώο δεν έχει ηχό? Η πάπια. Πα. Δεν κάνει πα. Πα, 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 πα. Και δεν μου πει, δεν ξέρω εγώ πώς κάνει πάπια. Πα. Είναι μύθος, δεν ισχύει. Ποιο? Ότι κάποιο δεν κάνει ηχό. Γεια σας, Δέμες. Λοιπόν, μαντέψτε πού βρισκόμαστε. Αν μας ακούτε, δεν πιστέψετε ποτέ. Είμαστε σε αυτό που θα γίνει σπίτι μου γιατί θα το νοικιάσω. Δηλαδή θα είναι το σπίτι που θα νοικιάζω. Έτσι, θέλει λίγο βάψιμο γιατί θα είναι μετά και είναι λίγο. Θέλει ίδια. Πολλά. Ακόμη είμαστε στην ημέρα μείον 2. Επίσημα δεν έχω πει. Σταμάτα να πειράζει πράγματα. Λίγο πρώτη φορά ήρθα. Πρώτη φορά ήρθα να το πει. Ναι, ο Θόδωρος ήταν πρώτη φορά, είναι τρίτη. Πολύ ωραία, ροζ, πολύ μπριζά. Λοιπόν, αυτό είναι το πριν. Θα σα δείξουμε πώ είναι το σπίτι. Ωραίο. Πώς είναι το σπίτι, πώς θέλω να γίνει και τώρα είμαι στο σαλόνι. Οπότε πάμε στο μετά. Όχι. Κοροϊδά. Μετά βάζει το αυτοκίνητο. Είμαστε να ήρθαμε το αυτοκίνητο και παρκάραμε. Ο Νίκος έδινε την κάμερα. Ευχαριστούμε, Νίκο. Μπράβο, Νίκο. Ήρθε ο Νίκος. Λοιπόν, αυτό το σαλόνι, Θόδωρε. Το δικό σου Θόδωρε, δεν το ξέρει. Δεν είναι πολύ ωραίο, είναι μικρό. Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει. Γιατί είναι φοβερό. Το μέγεθο δεν μετράει, Νίτσο. Θόδωρε, δεν σπάσει. Εδώ θα έχει τηλεόραση. Έτσι που σκέφτομαι. Εδώ. Εδώ θα. Βολεύει. Εδώ, βολεύει. Εδώ, θα κρεμάσω τον καναπέ. Όχι, δεν κρεμάσω. Θα βάλω τον καναπέ. Μπορεί να βάλει τηλεόραση γωνία εκεί και να βάλει έναν γωνία εκεί. Θοδωρέ, σαν τη μάνα μου μιλά. Η μητέρα μου, γενικά παλιότερα, πείτε και εσεί γκρίμε, τι τηλεοράσει τι είχα στι άκρε να τι βλέπουν. Τώρα μπει στη μέση για να μπει το σαράντ σου στα δίπλα, να βλέπουν μια ταινία σαν άνθρωποι. Έμαθε και σαράντ τώρα. Δεν έμαθε σαράντ. Διδάσκω. Εδώ μπορούσε να βολευτεί έτσι μια γωνία καναπέ και σε βγάζει τη λύση. Δεν έχω εκεί, Θοδωρέ. Να κάνει από το σαράντ. Ναι, σου χωνέ. Σου χωνέ. Δεν έχω γωνία καναπέ, έχω έναν ίσιο τριθέσιο. Δοκίμασα να τον τραβήξω, να τον λυγίσω στην άκρη. Αλλά ναι. Οπότε, ίσια εδώ καναπέ. Επίση, Νίκο, θα σε βάλω να σηκωθείς από εκεί, πας εκεί. Θα κάνεις τον καναπέ λίγο για να στήσουμε το χώρο. Επίσης, δες τώρα αυτό εδώ ποια είναι η φάση. Αυτή είναι η κουζίνα. Όπως παρατηρείς, δεν υπάρχει χώρος για τραπεζάκι να κάθομαι να τρώω. Δεν θα έχει μεγάλη τραπεζαρία, δεν χωράει εδώ μέσα. Παρ' όλα αυτά, αν βάλω εδώ τον καναπέ, τι πλαστικό, εδώ θα βάλω το τραπέζι, μικρό, για τρία άτομα να κάθομαι να τρώω. Και να βλέπω τη θέα. Γεια σου γειτόνισσα, τι κάνεις, είμαι ο Δημήτρης. Χαίρεστηκε γειτόνισσα. Όχι. Αλλά δεν έχει πιτσιρίδια κάτω. Είμαι πάρα πολύ κοντά στο άλλο το σπίτι. Ναι, η VDSL είναι πολύ. Εσύ είσαι γειτονιά, είναι δίπλα. Λοιπόν, αυτή είναι η κουζίνα. Δώρο το σπίτι. Τέννις. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η κουζίνα. Ο τύπος που το έκανε πριν είχε τουλάπια παντού. Παντού. Όλα είναι τουλάπια. Έχει και παντού ραφάκι. Κοιτάξτε εδώ παντού. Έχει πράγματα εδώ πέρα. Τι έχει? Πώς θα σπάσουμε για το κολορίζικο. Όχι, όχι. Γιατί δεν δικά μου. Μεταξύ μας δεν έχουμε υπογράψει ακόμη, αλλά περιμένουμε τις ενεργειακές βλακές ξέρετε που ξέρω αυτά και υπογράφουμε μέσα στην εβδομάδα μου εδώ στην Αγγλία να το βλέπω. Πώς είναι το πλάνο, εδώ θα φτιάχνουμε PC. Σαν το online, σου έχει πει στην κουζίνα, πάρε τα πίσω τα ξένα πράγματα, σου πάρε. Εδώ θα... στην αρχή χάρη καλό, αλλά έχει. Είσαι πολύ σκοτεινός τώρα. Όχι ότι δεν φαίνεσαι, αλλά είσαι σκοτεινός. Θα έχει φώτα. Μίτσο, έλα. Είσαι έτοιμος. Πάμε. Πες το. Παίζει να είναι ένα χρόνο αυτό εκεί πέρα. Και
Έχει μικρόβια, Θοδωρή. Είναι δυνατόν να είστε τόσο. Δεν σταματάτε. Άιντε. Λοιπόν, και κάτι κορυφαίο, επειδή με λέτε μπέλης, έχει πλυντήριο πιάτων. Έχει πλυντήριο πιάτων. Πες να σκοτεινώ το πλυντήριο πιάτων, δεν έχει. Λοιπόν, οπότε. Είσαι καλά, πλύνεις κανένα πιάτο. Από εδώ θα μπαίνουμε μέσα στο σπίτι. Εδώ μπορεί να βάλω κάτι για. Για κάνει κανένα πιάτο. Ραφάκι με βιβλία μικρό, να φέρει και κλειδιά κλπ. Μα ένα τραπεζάκι. Ραφάκι. Τραπεζάκι. Καναπές, εδώ θα έχει διάδρομο να είναι. Καναπές μέχρι εδώ, 2 μέτρα. Να κάτσε, δεν θα δει πώ είναι. Είναι 2 μέτρα περίπου να θε. Μέχρι εδώ. Ωραία, μέχρι εδώ θα έχει καναπέ. Και εδώ μπορώ να βάλω το πεζάκι. Που εκεί είναι εδώ, είναι 2 μέτρα. Δύο βήματα είναι 2 μέτρα περίπου. Δεν είστε και οι δύο με στο πλάνο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μετά θα με λε είναι θολό και δεν σα έπαιρνα καλά. Εντάξει, δεν μα έπαιρνε καλά, Νίκο. Έχουμε παράπονο. Με το πώ μα παίρνει. Ωραία. Φεύγει τον πάμε αλλού. Θα βάλω ψυγείο εδώ. Εδώ θα βάλω ψυγείο, εδώ θα πηγαίνω τουαλέτα. Μόνο εσύ. Ναι, έτσι. Εμείς που. Έτσι, επίσης κάποιος έχει πάει εκεί τουαλέτα και δεν έχει νερό. Μπράβο, εργάτες. Εδώ θα κοιμάμαι. Εδώ θα βάλω την κρεβατάρα μου. Και εδώ έχει δουλάπα. Τι είναι? Φρόντισα να είναι θόλο το πλάνο. Δεν θα μπαίνει κανείς εδώ μέσα. Έξω. Ούτε οι κόμενες δεν θα μπαίνουν. Έξω. Σκάστε. Λάκες. Και πάμε στο δωμάτιο που σε ενδιαφέρει περισσότερο από όλα. Επίσης είναι το δωμάτιο στο οποίο θα πούμε τα περισσότερα γιατί έχει μοκέτα κάτω. Ήδη έχει πολύ λιγότερη ηχό, Δημήτρη. Ήδη έχει λιγότερη ηχό. Σκεφτόμουν εδώ να πούμε τι έχουμε να πούμε. Αυτό παλιά λογικά ήταν το δωμάτιο. Εδώ όμως πάλι είστε σκοτεινοί, παιδιά. Εδώ θα είναι το Gramers δωμάτιο. Ήταν το παιδικό εδώ. Δεν θα μείνει σε αυτό το χρώμα. Κανένα δωμάτιο, θα το βάψω. Ο πολύ καλός άνθρωπος μου είπε ή θα ξεκινήσουμε κανονικά ή θα σου χαρίσω ένα νίκη και να το βάψω μόνο σου. Επειδή ξέρω να βάφω, συμφέρει. Θα δωρήσει και μια μπάλα. Λοιπόν, τα ράφια αυτά θα φύγουν, όσο όμορφα και να είναι, και αυτά μάλλον θα φύγουν γιατί. Κάτε με, τι είναι ραφιέρα δηλωμένη στον τοίχο, είναι λίγο τη πατέντα. Εντάξει, κοίταξε, δεν πειράζει. Βγαίνουν. Ναι, θα σε πέχει μια τώρα. Ναι, και επειδή θα το βάψω, θα τα ξυλώσω. Αυτά τα ραφάκια πολύ ωραία, θα πολύ χρωματά. Ναι, ναι, επίση και αποστάσει είναι ωραίε. Και τα γραμμένα με το χρώμα. Λοιπόν, Gramers, εδώ λέω να βάζω. Νικό. Ναι. Φαίνεται εκεί. Έτσι θα το κρατήσει αυτό. Δίνει χαρακτήρα. Όχι. Προφανώς είναι κάποιο ρομπότ, φαίνεται πάνω το κεφάλι, το οποίο έχει, καίγεται πάνω σε μια φωτιά πολυχρωμίας. Μπράβο. Ξεκάθαρα πράγματα. Στο Battlefield. Τέλος. Εδώ έλεγα αυτό εδώ, έχω ένα κομμάτι για ένα γραφείο τώρα, αυτό που παίζουμε τώρα. Ωραία. Αλλά αυτό είναι από ένα set του IKEA που μπορώ να βάλω και γωνία. Ναι. Οπότε λέω να έχω εδώ γραφείο, ναι, χοντρό, και εδώ να είναι αυτό το κομμάτι που θα παίζουμε. Ώστε εδώ θα έχω τα πισιά, από εδώ. Θα είμαστε πλάτη εκεί, ναι. Και να κοιτάμε προς τα έξω. Μπράβο, έχουμε φως πραγματικό από έξω, παράθυρο, μπαλκονόπορτα. Επίσης από εδώ που θα έχει κέντρο μπορούμε να βάζουμε κάμερα. Το δεν κάνει. Από εδώ μπορούμε να δες, έχουμε κάμερα εδώ. Οπότε θα καθόμαστε εμείς εδώ, θα είναι πίσω τα κουτιά να φαίνονται τα πισιά και θα καθόμαστε έτσι και θα μας παίρνει η κάμερα. Και καθίστε ελαφρά. Εναλλακτικά, εναλλακτικά, μπορώ να βάλω γραφείο γύρω-γύρω-γύρω. Μου το πελάσω για όλο και να χωράω από τα πισί, αλλά... Ναι, αλλά από εκεί έχεις τη γωνία την κολόνα. Ναι, έχω και πέρα. Τώρα την είδα, που το συζητούσα. Επίσης εδώ, πολύ βολικά, έχει εδώ το τηλέφωνο. Ω, καλό αυτό. Πολύ βολικά. Δηλαδή θα κρεμάσω το ρούτερ εδώ και τέλος. Πλάκα, πλάκα έχει άλλο τηλέφωνο. Γεραία. Στο σπίτι έχει, ναι. Ποιο σπίτι? Στο σπίτι γενικά έχει. Γενικά αυτό, ναι. Έχει και ντουλάπα εδώ μέσα για να βάζουμε. Έχει μια φράουλα στο πάτωμα, έχει ένα πλασματάκι εκεί πέρα στη γωνία, σα χατζό. Ψεύτικη φράουλα. Δεν το ξέρω τι είναι ψεύτικη φράουλα. Είναι τώρα... πολύ μεγάλη ντουλάπα. Είναι γιγάντια ντουλάπα. Μπορούμε να κρύβουμε άνετα 500. Έχει μια τρίφυλη και μια πετάφυλη. Δεν ξέρω αν έχω τόσα πράγματα να τα γεμίσω. Όχι, παιδιά, να ξέρετε ποτέ, άμα χρειαστεί να κρυφτείτε κάπου, εδώ στην ντουλάπα χωράτε όλοι. Πολύ πράγμα. Και. Ωραία. Πριν φύγουμε από εδώ, να πούμε και τα νέα μα. Ποια είναι τα νέα μας. Γεια σας, Gramers. Τι κάνετε, εμείς στο πάτωμα. Εμείς κάθισαμε στο πάτωμα, γιατί ο Νίκος είχε νεδά, κάτσουμε στο πάτωμα. Επίσης, μάλλον πιάστηκε η μεσούλα από το καημένο. Είναι γέρος ο Νίκος, ναι. Τι να κάνει. Ο καρπός μου από την κάμερα που είναι 2 κιλά πιάστηκε. Πόση είναι η κάμερα, 2 κιλά, ισχύει. Είσαι φλόρος τότε. Λοιπόν, Gramers, αυτό είναι το πώς σας φαίνεται, γράψτε στα σχόλια. Λοιπόν, δεν είναι σε κάποια διαφορετική πόλη από ό,τι ήταν πριν. Δεν είναι σε άλλη Ήπειρο. Ναι. Μην ρωτάτε γιατί θα κάνουμε τώρα από το κανάλι, τώρα που ο Μίτσος μετακομίζει.
Ναι, είναι κοντά. Έτσι. Θα κάνει δύο λεπτά λιγότερα να έρθει στο δωρό σπίτι μου. Ένα. Ούτε, δευτερόλεπτα. Όχι, ένα λεπτό. Σιγά. Με τα πόδια. Λοιπόν, εδώ, οι δουλειές εδώ πέρα θα αρχίσουν μετά το Gameathlon. Ναι, όταν τι είναι το Gameathlon? Στις 4, 5 και 6 Ιουλίου του 2014 θα είμαστε Μασσαλίας 22 στο Hellenic American Center, Ελληνοαμερικάνικο κέντρο, whatever, εδώ ξέρω πώς λέγεται. Εκεί με τους Αμερικάνους, είπαμε. Το Gameathlon. Το Gameathlon τι είναι? Είναι ένα τριήμερο event gaming, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει πρωταθλήματα. Gameathlon.gr πηγαίνετε ακριβώς στην πρωταθλήματα παιχνιδιών. Cosplay, card games. Μπράβο, γενικά ό,τι έχει να κάνει με τα παιχνίδια. Κόμιξ από ό,τι ξέρω θα έχει. Μπράβο, θα έχει κόμιξ κλπ. Γενικά θα έχει πολύ πράγμα για να δείτε εκεί. Όσοι είστε στην περιοχή, ελάτε και για να έχουμε και μια παρέα παραπάνω. Εμείς πετάμε πολύ νωρίς. Τι γίνεται εκεί τριγύρω. Πετάμε πολύ νωρίς την Παρασκευή. Ναι, θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί μεσημεράκι. Πρωί με μεσημεράκι. Γιατί πάμε να κάνουμε τα τσεκίνη μας. Θα είμαστε μέσα μαζική με. Πολύ, πολύ φασαρία κανένα. Αν είναι δυνατόν, φεύγουμε, πάμε σαν σπίτι. Σταμάτα να παράς σε ώρα μη κοινή ησυχία. Αυτό σε εμάς θα το λένε. Συνηθίστε το όπως τα γειτόνες, νομίζω που κάτι δεν κάνεις. Λοιπόν, αυτά, ελάτε εκεί να μας δείτε, μας αρέσει. Δεν έχει εισιτήριο, απλά μπαίνετε, έρχεστε, θα έχει πάρα πολλούς YouTubers. Πηγαίνετε και έμαθαν τέλεια τζάν, τους δείτε όλους. Θα είναι όλοι. Ποιος δεν θα είναι? Μπορείς και τις κάνεις, δεν θα είναι. Ο PewDiePie. Ο PewDiePie, Έλληνας. Δεν τον κάλεσε να πούνε, ξέρω, πέτυχε για μια παρεξήγηση. Είναι μαλωμένο. Λοιπόν, οπότε, Gameathlon, ελάτε, δεν είναι τίποτα, ελάτε να τα πούμε λίγο, είναι τρεις ολόκληρες μέρες, αν είστε Αθήνα και δεν έρθετε, τι να πω, ελάτε να τα πούμε. Να γνωρίσουμε και εμείς τους γκρέμπες της Αθήνας, ρε παιδιά. Αυτό ακριβώς, γνωρίσαμε. Έχει τύχει, μπερδίκαμε και για καφέ και αυτά. Ελάτε και να πούμε από κοντά. Αν είναι δυνατόν. Τα πειράζει. Ναι. Την μπάλα μου. Αυτά. Λοιπόν, επίσης, εμείς τώρα βγάζουμε. Κυριακή βλέπετε το vlog, Σάββατο το βγάζουμε. Κυριακή, όλη μέρα θα βγάζουμε βίντεο για την επόμενη εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, λέμε και μην πέσει να μας φάτε, να μην βγάλουμε βίντεο για την επόμενη εβδομάδα μετά του Gameathlon. Γιατί θα βγάζουμε Κυριακή. Λέμε να έχουμε όλοι, θα έχουμε τα κινητά, θα έχουμε την κάμερα, θα έχουμε κάμερες κλπ. Θα βγάζουμε βίντεο. Και λέω κάθε μέρα. Να βγάλουμε ένα δεκαλεπτάκι. Ένα δεκαλεπτάκι. Όχι εκεί. Γενικά δεν θα έχει ούτε live stream την Παρασκευή. Θα έχει κανένα επεισόδιο. Θα βγάλουμε βίντεο. Για τα βιντεάκια τα μικρά. Ναι. Για την επόμενη εβδομάδα, όχι αυτή που έρχεται, την επόμενη μετά το Gameathlon, δεν θα έχει gameplay βίντεο, αλλά έχει κάθε μέρα 10 με 15 λεπτά από τι έγινε στο Gameathlon. Σε περίπτωση δεν καταφέρουμε να έχουμε τόσο πολύ υλικό, θα παίξουμε κάποιο παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα. Αλλά για να είμαστε ο πάτος, αύριο παίζουμε 8 ώρες παιχνίδια. Μπράβο, και βάλε. Δηλαδή είναι κουραστικό να παίζεις συνέχεια παιχνίδια. Εντάξει, όχι να παίζεις, να γράφεις με την κάμερα, να γεμίσεις τους σκληρούς. Είναι τέλος πάντων, δεν θα το κάνουμε. Θα είναι εβδομάδα του vlog Gameathlon Vlog Week. Αχ, γκρινιάζεται κιόλας, θα έχετε vlogs. Αυτό, πάρε μια εβδομάδα vlogs. Ωραία. Και ενώ θα γίνει το αυτό μέσα στην εβδομάδα που δεν θα έχω τόση πολλή δουλειά, θα έχω μόνο τα κομμένα πλανάκια, θα είναι η εβδομάδα που θα ασχολούμαι με το σπίτι. Έχω να το βάψω, να το πάρει πάνω. Για μετάλλες. Ναι. Γιατί σε προειδοποιώ Αθήνα θα κάνω μαλακίες, οπότε θα κάνεις πολύ μοντάζ. Ωραία, εντάξει. Πλάς το λέω. Μετά θα σε βοηθήσω στο βάψιμο. Εννοείς θα σου μάθω θα μοντάζ. Θα σε βοηθήσω στο βάψιμο. Εσύ θα βάφεις και εγώ θα μοντάρω. Το αυτό το δωμάτιο είναι όταν τα αφήσουμε όπως είναι. Έχει και αυτοκολλητάκια, έχει το μικρό μου πόνι εκεί πέρα. Αυτό το μοβ με πορτοκαλί, άσπρο. Πονά τα μάτια μου ήδη. Και καφέ, χρώματα. Εντάξει, το ξύλι. Αυτό το δωμάτιο λέω να το κάνω γκρι και όταν το υπόλοιπο σπίτι λευκό επειδή έτσι. Γκρι. Ένα τείχο γκρι και δύο. Γράφει στην κάμερα αλλιώς, Θοδωρή. Πολλοί λέτε, γράψτε το πίσω green screen, από πίσω μάλλον θα έχει πράγματα. Όχι green screen, δεν χρειάζεται. Green screen θα πάρουμε πανί. Και γιατί να κάνουμε green screen σιγά. Δύο άτομα είμαστε. Δεν υπάρχει ούτε green screen. Εντάξει, θα κάνουμε, εσύ μην μπορεί να κάνουμε. Να, αλλά... να φαίνεται ότι παίζουμε με λιβάδι πίσω μας. Γενικά, μπράβο, ναι. Ότι παίζουμε το παιχνίδι. Παίζουμε στο λιβάδι. Μια φορά παίζουμε σε πισίνα. Ναι. Μια άλλη φορά παίζουμε πάνω στο βουνό. Ενώ κάνουμε bungee jump. Μπράβο, εκεί μια ώρα που δεν να πηγαίνει έτσι και να μην να παίζουμε. Ναι, θα το δούμε. Δεν είναι κάποιο σχέδιο, δεν είναι κάτι το οποίο περιμένω τον green screen. Είναι καλό γιατί κόβεται λιγότερο gameplay από πίσω, πολύ που κρινιάζουν πολλές φορές. Αλλά εντάξει, μωρέ. Θα πρέπει να είμαστε μόνιμα κάτω, να μας αρέσει να είμαστε πάνω το παραθυράκι. Αυτά. Οκ. Okay. Αυτά κρίμες. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, έχεις ένα πολύ ωραίο κήπο κάτω. Έχω κήπο. Τώρα πάμε να τον εκμεταλλευτούμε. Εξαπλώσουμε στο γρασίδι. Πρώτον, να μας γνωρίσουν στη γειτονιά. Να πάμε να εξαπλώσουμε στο γρασίδι και να αράξουμε.
Να σημαδέψουμε και την περιοχή μας. Εντάξει, ναι, όχι, θα ξεκαθαρίσουμε. Πόσο σημαίνει η γειτονιά που κατουράζει εδώ, Βασίλη. Θα πρέπει να καθαρίσουμε, Μίτσο. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ήρθαμε στη γειτονιά. Γκρέιμερς κατουράν τις γωνίες σας. Πάρτε το χαμπάκι. Επίσης, γείτονες εκεί για τις πολυκατοικίες δεν τους αγχώνουμε, θα τους ενοχλούμε. Τους απέναντι όμως εκεί πέρα τα κατοικίδια. Δεν είναι ότι μαζευόμαστε εμείς ημέρι και παλεύουμε. Μην νοιάζει, φίλε. Δεν πειράζει. Ώρα μη κοινή ησυχία βγάζουμε. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Πάμε να δούμε το πρώτο μπαλκονάκι. Αυτά. Το πρόγραμμα είναι Δευτέρα με Πέμπτη 3 ώρα. Το μεσημέρι. Εδώ, όταν λέω εδώ ενώ στο YouTube. Ναι. Έχει εδώ σπίτι, σύντομα εδώ. Ήρθε πιο κοντά. Είμαστε στο μπαλκόνι. Ωραία. Θεά. Λοιπόν, Παρασκευή 9 η ώρα το βράδυ, twitch.tv κάθετο Gamers για live. Οτιδήποτε live. Κυριακή είναι τώρα, βλέπει πράγμα, έχει πράγμα. Μπράβο, κάτι σαν αυτό που βλέπεις. Γράψτε τη γνώμη σας για. Σαββάτα τίποτα. Σαββάτα κάνουμε αυτό που βλέπεις τώρα. Οπότε Σαββάτα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, καταλαβαίνεις. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Είχε και τέντα, το μπορούσαμε να την κατεβάσουμε. Έχει χτυπάει αλλιώς όταν έρχομαι εδώ. Δες, δείξε. Μην κάνεις τον Κινέζο. Σε δείχνω, Φινίτρη. Μην κάνεις τον Κινέζο. Κάτι subscribe σήμερα, γίνεται γκρέμε. Αυτά. Γεια σας. Α, άρεσε, είσαι γυάλι. Είναι αριανό. Γεια σου, άντρα είναι ο Μπούμπη. Πώ έτσι, ρε! Είναι Μπούμπη. Ωραία, σκέψω. Λογικά τελευταίο. Μπράβο, κομάντο! Νέχο. Μπράβο, κομάντο, Θόδωρε. Αληθαρά. Άχρηστο εντελώ του παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον του σκότωσα. Του έσχισε το δωρε. Καταπληκτικά. Όπα, όπα, προσέξτε, η σφαίρα σκοτώνει τα κρανία. Φλάκε. Είναι όλοι από πίσω. Θέλουμε όπλα. Ρε, Θόδωρε. Έλα. Τι να πάνω. Τι. Τι έκανες εδώ. Τι έκανες. Βάζει το μαγαζί. Δεν καταλαβαίνω. Βάζει το. Βάζει το μαγαζί. Βάζει το πάνω μας. Εγώ φταίω ή εργολάβος. Okay.